Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή Newsroom, είναι Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 στο Omnia TV. Τα θέματα της επικαιρότητας που θα δούμε σήμερα είναι η θεσμική αποδοχή μιας νεοναζί αντιπροσώπου στο Συμβούλιο της Ευρώπης, οι απεργίες στα μέσα μαζικής μεταφοράς και το θεματάκι εκείνο προπαγάνδας της κυβέρνησης με το παραποιημένο βίντεο δηλώσεων του Βαγγέλη Διαμαντόπουλου. Πάμε στο πρώτο μας θέμα. Τυπικά δεκτή έγινε η νεοναζί βουλευτής Ελένη Ζαρούλια στο Συμβούλιο της Ευρώπης μαζί με έναν Ούγγρο ακροδεξιό βουλευτή. Παρά τις ενστάσεις βουλευτών από διάφορες χώρες και ομάδες για ρατσισμό και αντισημιτισμό φυσικά από την πλευρά της Χρυσής Αυγής, η ίδια η Ζαρούλια μάλιστα, εκτός φυσικά θα θυμάστε τις δηλώσεις με τις οποίες είχε γελάσει το Πανελλήνιο για τη στράτευση των γυναικών, όπως επίσης και την καθόλου αστεία δήλωσή της που είχε αποκαλέσει τους μετανάστες μέσα στο κοινοβούλιο υπανθρώπους. Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρόλα αυτά, σε έκτακτη σημερινή συνεδρίαση της συνέλευσής του, της ολομέλειας της συνέλευσής του, ενέκρινε τα διαπιστευτήρια των δύο αυτών βουλευτών. Διευκρινίζει όμως ότι η απόφαση αυτή δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως έκφραση υποστήριξης ή αναγνώρισης, έστω και εμέσως, της δράσης των ιδεωδών, των πράξεων ή των πολιτικών τους θέσεων, που η Κοινοβουλευτική Συνέλευση καταγγέλει κατά τα 63 έτη ύπαρξής της, λέει η ανακοίνωση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Από την πλευρά τους, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Δραγασάκης, Παπαδημούλης και Τατσόπουλος, χαρακτηρίζουν θετικό βήμα την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης, επειδή λέει μπορεί ναι με να έγινε δεκτή για διαδικαστικούς λόγους η συμμετοχή της Ζαρούλια, αλλά επί της ουσίας, λέει επιλέξει η ανακοίνωσή τους, καταδικάζει και απομονώνει τις ρατσιστικές και φασιστικές απόψεις και ανοίγει το δρόμο για την αλλαγή των κανονισμών. Φυσικά να σημειώσουμε εμείς ότι στις αποφάσεις αυτές και στις καταγγελίες που γίνονται από διάφορα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών για την δράση κομμάτων, νεοναζιστικών κομμάτων και ακροδεξιών όπως η Χρυσή Αυγή, παλιότερα το Λάος στην Ελλάδα που έστρωσε το δρόμο και άλλα τέτοια κόμματα που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη, δεν γίνεται ποτέ σύνδεση μεταξύ των πολιτικών τις οποίες επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τις πολιτικές λιτότητας και της ανόδου αυτών των ιδεολογιών και αυτών των κομμάτων εξαιτίας ακριβώς των αποτελεσμάτων που έχουν αυτές οι πολιτικές στο κοινωνικό σύνολο. Στο επόμενο θέμα μας, νέα 24ωρη απεργία για το μετρό αύριο Πέμπτη και στάσεις εργασίας στον ηλεκτρικό και στο τραμ μεταξύ 12 το μεσημέρι και 4 το απόγευμα, καθώς και στα μπλε λεωφορεία από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα, αποφάσισαν οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι προχθές είχε εκδοθεί δικαστική απόφαση που έκρινε την απεργία παράνομη και καταχρηστική, ενώ η δήλωση σήμερα η εκπρόσωπος της Στασί ΑΕ δήλωσε για την νέα απεργία: «Η δικαιοσύνη έχει αποφανθεί, τα περιθώρια και η υπομονή εξαντλήθηκαν, δεν πάει άλλο, ο νόμος θα εφαρμοστεί». Η ανακοίνωση αυτή του εκπροσώπου της Στασί είναι στο ίδιο ακριβώς μήκος κύματος με την ανακοίνωση του Σίμου Κεδίκογλου, του κυβερνητικού εκπροσώπου για το θέμα. Ο πρόεδρος των εργαζομένων στον ΙΣΑΠ, στον ηλεκτρικό, Βασίλης Σταθούσης, καταγγέλει τις μεθοδεύσεις και τις απειλές της κυβέρνησης ενάντια στους απεργούς της Στασί. Υπενθυμίζουμε ότι είναι πια μία εταιρεία, όλα τα μέσα σταθερής τροχιάς, τα αστικά μέσα σταθερής τροχιάς, είναι ανήκουν όλα στη Στασί ΑΕ. Και τον βίαιο τρόπο, λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων, με τον οποίο επιχειρεί να καταργήσει η κυβέρνηση τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις ελεύθερες διαπραγματεύσεις μεταξύ εργαζομένων και εργοδοσίας. Προτείνει στην κυβέρνηση να υπάρξει μια εκεχηρία 3 μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας να μπουν σε διάλογο τόσο τα προβλήματα των συγκοινωνιών γενικά, όσο και συγκεκριμένα οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Σωματείου του Μετρό, του Σωματείου του ΣΕΛΜΑ, Αντώνης Σταματόπουλος, δηλώνει πως τέτοιες απειλές δεν μας φοβίζουν
και προσθέτει ότι απολυμμένοι είμαστε από την πρώτη μέρα που μπήκαμε στο μνημόνιο. Έχουμε υποστεί μείωση προσωπικού από μετατάξεις και απολύσεις, μας έχουν εξαθλιώσει οικονομικά και εργασιακά και τώρα μας απειλούν και με επιπλέον απολύσεις. Ωστόσο, δικογραφία έχει σχηματιστεί σχετικά με την απεργία, που όπως είπαμε έχει κριθεί παράνομη και καταχρηστική. Μετά από σχετική εντολή της προϊσταμένης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Παναγιώτας Φάκου, ανέλαβε να την χειριστεί την δικογραφία αυτή η Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας. Η εντολή της Εισαγγελέως είναι η έρευνα για τη διερεύνηση ενδεχόμενης διάπραξης αδικημάτων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί ως την Παρασκευή, λόγω των προβλημάτων που έχουν προκληθεί από τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο της έρευνας, βάσει της εισαγγελικής αυτής εντολής, θα κληθούν να εξεταστούν ως μάρτυρες μέλη της διοίκησης των εταιριών που διαχειρίζονται τα μέσα μεταφοράς. Και στο τελευταίο θέμα μας για σήμερα, το οποίο είναι και ο λίγον τι φεδρό, αλλά είναι πάντα στα πλαίσια της γελοιότητας με την οποία διαχειρίζεται η κυβέρνηση τα μέσα και μάλιστα τον παλαιολιθικό τρόπο με τον οποίο να αντιλαμβάνεται την προπαγάνδα με όρους σύμφωνους απόλυτους με τις αρχές του Γκέμπελς. Η ομάδα αλήθειας, έτσι ονομάζεται, της Νέας Δημοκρατίας, είναι μια ειδικά συντεταγμένη ομάδα που διεξάγει την προπαγάνδα του κόμματος, δημιούργησε ένα χοντροκομμένο, μονταρισμένο βίντεο με σειραφές από δηλώσεις που έκανε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Διαμαντόπουλος κατά τη διάρκεια τοποθέτησής του σε εκδήλωση, στην οποία μιλούσε γενικά για τα φαινόμενα αυθαιρεσίας και ανομίας που πηγάζουν απευθείας από το κράτος, το οποίο διατείνεται αυτή τη στιγμή με αυτή την κυβέρνηση ότι προασπίζεται την ευνομία, την τάξη και την ηθική και όλα τα σχετικά. Στο βίντεο όπως το παρουσιάζουν, σε ένα 37 δευτερολέπτων κομμένο και ραμμένο απόσπασμα, απομονώνουν συγκεκριμένες φράσεις και παρουσιάζουν σαν ο Διαμαντόπουλος να κάλεσε σε πράξεις βίας, όπως τις αποκαλούν, και συγκεκριμένα στο The Mall Athens. Ωστόσο, έχουμε το βίντεο το ολόκληρο, που δεν είναι πολλή ώρα. Είναι μια τοποθέτηση που μιλάει γενικά για αυτά τα φαινόμενα. Βγάλετε και μόνοι σας συμπέρασμα για το αν καλεί σε συγκεκριμένες πράξεις. Μάλιστα, είναι σαφής κάπου, λέει, και για τις κινητοποιήσεις, ειρηνικές κινητοποιήσεις και κάτι τέτοιο. Θλίβομαι σε συνέχεια αυτό που είπαν, που μπαίνουν σε μια διαδικασία μικροκομματική και να εξισώσουν, λένε η αριστερά και η βία δεν έχει μια σχέση με την αριστερά. Ποιος μίλησε για βία? Μίλησα εγώ για βία? Γιατί μπαίνουν στη διαδικασία για μικροκομματικά ωφέλη να μπαίνουν έτσι επικίνδυνα και να εξισώνουν αυτές τις καταστάσεις? Δεν μιλήσαμε για βία. Και αυτοί που θέλουν να μας φέρουν να υπογράφουμε πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων ή να γινόμαστε δηλωσίες, αποτύχουν. Βία είναι όλα αυτά τα μέτρα. Βία είναι τα τρία μνημόνια. Βία είναι να μην μπορείς να ταΐσεις το παιδί σου. Βία είναι να μην έχεις ρεύμα για τα βασικά. Βία είναι να μην έχεις φάρμακα. Ανομία είναι το μόλ του κυρίου Λάτσι, το οποίο είναι αυθαίρετο. Ανομία είναι που ο λαός της Αθήνας δεν μπορεί να κατέβει και να κάνει μπάνιο στην παραλιακή, γιατί είναι όλα κλειστά από κέντρα διασκέδασης και από άλλους χώρους. Βία είναι η Ρικομέξ, βία είναι το Σάμινα. Όλα αυτά είναι βία. Αυτό όλο δημιουργεί τις αντιδράσεις σε αυτούς που πλήττονται να έχουν μια αντίδραση η οποία δεν είναι θεμητή, ξέρετε, γιατί αυτή τη στιγμή λες στον κόσμο, στην παραφροσύνη σου, ή αυτοκτόνα ή πάρε το όπλο. Εμείς λέμε, ελάτε να μετασχηματίσετε την οργή σε ένα κίνημα που θα τους ρίξει, σε ένα κίνημα δημιουργικό. Αυτό, ξεκάθαρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι είναι σαφέστατο στο τέλος, έτσι. Λέει ότι είναι σαν να σου λένε πάρε τα όπλα ή αυτοκτόνα. Και εμείς λέμε, όχι, μην αυτοκτονήσεις, πάρεις τα όπλα, έλα να κάνουμε μαζικό κίνημα. Εντάξει, αυτές βέβαια οι δηλώσεις πάντα τίθεται στην προσωπική κρίση του καθενός. Δεν είναι η ώρα τώρα να τοποθετηθούμε για αυτά. Με αυτά κλείνουμε το σημερινό μας newsroom. Ραντεβού αύριο στις 20.
στις, συγγνώμη, αύριο στις 8, είναι από, από τις ώρες, από τα, φτιάχνουμε τα άρθρα, ξέρω εγώ κτλ. Αμέσως μετά, στις 9 η ώρα, ξεκινάει η εκπομπή, μπορεί να αλλάξει και ΜΑΛ, που σήμερα έχει θέματα για την λεγόμενη εταιρική ευθύνη, μάλλον για τις πρακτικές των εταιριών ανά τον κόσμο και την δύναμη του μποϊκοτάζ απέναντι σε αυτές τις εταιρείες. Καλό βράδυ από μένα.